Ελλάδας. Γεγονός το οποίο προκύπτει από το ότι περίσσεψαν κάποια χρήματα πέρσι στην προηγούμενη πρόσκληση. Έτσι η Περιφέρεια αποφάσισε να τα επανατροφοδοτήσει στην Εύβοια και γενικά στη Στερεά Ελλάδα, ώστε και κάποιοι νέοι γεωργοί που είτε δεν κατάφεραν πέρσι να μπουν, είτε φέτος, είτε δεν πρόλαβαν, φέτος να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν το φάκελό τους. Τι είναι στην ουσία αυτό το μέτρο? Είναι μια οικονομική ενίσχυση προς τον νέο γεωργό νεαρής ηλικίας, δηλαδή να είναι έως 41 ετών, να εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην αγροτική του εκμετάλλευση. Ποια άτομα μπορούν να υποβάλουν, αίτηση για να κριθούν δικαιούχοι του μέτρου? Απαραίτητο και πρώτο δεδομένο είναι ότι πρέπει να είναι έως 41 ετών, από 18 έως 41. Σίγουρα να είναι μόνιμος κάτοικος της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται το μέτρο. Προς την προκειμένη περίπτωση να είναι μόνιμος κάτοικος, ας πούμε, της Εύβοιας, της περιοχής. Δηλαδή αυτό σημαίνει και το βάζει σαν όρο ότι δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει τα χωράφια του στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, ή στη Θεσσαλονίκη και να είναι μόνιμος κάτοικος Εύβοιας να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα. Τρίτο και πολύ σημαντικό κριτήριο, να έχει υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ, την δήλωση ενιαίας ενίσχυσης, αν κάποιος δεν το ξέρετε σαν ΟΣΔΕ, το έτος 2017. Είτε ήταν την περίοδο του Μαΐου έως Ιούνιου που έτρεχε η πρόσκληση του ΟΣΔΕ, είτε στην περίοδο που άνοιξε τώρα για δεύτερη φορά το σύστημα, τον Οκτώβριο του 2017. Επίσης θα πρέπει σαν νέος γεωργός να εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην αγροτική εκμετάλλευση τουλάχιστον στο 12μηνο, το οποίο προηγείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αυτό τι σημαίνει, για να το καταλάβετε, ότι δεν μπορεί να είναι γραμμένος σαν επαγγελματίας αγρότης πέραν του 12μηνου, είτε να είναι γραμμένος στον ΟΓΑΣΑ κύριο τομέα ασφάλισης κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Και προφανώς από αυτό συνεπάγεται και το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης δεν μπορεί να έχει καμία γεωργική απασχόληση. Για να το κάνουμε καθαρό, για να μην πελαγοδρομούμε.